Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Τετάρτη σήμερα, 27 Δεκεμβρίου, και παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων και στην νοηματική γλώσσα από το One Channel. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 31χρονος αστυνομικός των ΜΑΤ που είχε χτυπηθεί από φωτοβολίδας του Ρέντι. Ο αστυνομικός είχε υποβληθεί σε ακροτηριασμό του ποδιού του και νοσηλευόταν διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Για το τραγικό συμβάν υπενθυμίζουμε ότι έχει προφυλακιστεί ένας 18χρονος, ο οποίος παραδέχθηκε ότι πέταξε τη μοιραία φωτοβολίδα. Νεκρός ανασύρθηκε σήμερα το πρωί ο χειριστής του εκπαιδευτικού αεροσκάφους της πολεμικής αεροπορίας που συνετρίβει νωρίτερα στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για διθέσιο εκπαιδευτικό αεροπλάνο, το οποίο έπεσε κοντά στο πολεμικό αεροδρόμιο κατά την επιστροφή του από εκπαιδευτική πτήση. Το θύμα είναι πισμηναγός της πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος πιθανότατα δεν πρόλαβε να ανοίξει το αλεξίπτωτό του. Συγκλονισμένο είναι το Πανελλήνιο από το φωνικό καυγά μεταξύ δύο αδερφών στη Νέα Σμύρνη ηλικίας 18 και 16 ετών με αφορμή μία μπλούζα. Οι καυγάδες μεταξύ των αδερφών φαίνεται να ήταν συχνοί και έντονοι, ωστόσο αυτή ήταν η τελευταία φορά που θα μάλωναν τα δύο αδέρφια. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 18χρονος κάρφωσε ένα ψαλίδι στο στήθος του αδερφού του μπροστά στα μάτια της μητέρας και της γιαγιάς τους, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα και να αφήσει την τελευταία του πνοή στο Λαϊκό Νοσοκομείο που διακομίστη. Έφυγε από τη ζωή στα 81 του χρόνια ο Wolfgang Schäuble, ο γερμανός πολιτικός, ο οποίος επί μισό αιώνα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη γερμανική και κατ' επέκταση και στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Για τους Έλληνες, βέβαια, υπήρξε αμφιλεγόμενο πρόσωπο, καθώς πρωταγωνίστησε στην ελληνική κρίση των μνημονίων, όπου θεωρήθηκε ότι ήταν ιδιαίτερα αυστηρός. The former head of the German parliament, Wolfgang Schäuble, has died. The CDU politician first entered the Bundestag in 1972. Between 1989 and 2017, Mr. Schäuble served as Minister for the Interior and Finance under Chancellors Helmut Kohl and Angela Merkel. Ήταν ο μακροβιότερος βουλευτής της Bundestag. Για μικρό διάστημα υπήρξε πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών και διατέλεσε υπουργός οικονομικών της Γερμανίας στη χειρότερη κρίση που αντιμετώπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση από την ίδρυσή της. He stood for strict public finance policies and balanced spending with not too much debt, and the eurozone crisis in the years from 2009-10 onwards saw him labeled as Mr. Austerity, and he became a much known and disliked figure in Greece, above all when he insisted on austerity programs in southern European countries, arguing that was necessary to keep Greece and others in that common zone. Ο Σόιμπλε επέμενε ότι η Ελλάδα έπρεπε να φύγει από την ευρωζώνη, παρόλο που ακόμη και οι εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου επέμεναν ότι μόνο μία μαζική ελάφρυνση του χρέους θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική. Nein, das ist falsch. Wissen Sie, das sagt jeder, der zahlungsunfähig geworden ist, auch im Privatleben, dass das Insolvenzverfahren ihn nach unten zieht. Die Ursache sind, er hat zu lange über seine Verhältnisse gelebt und dann führt kein Weg daran vorbei. Dann muss man sparen. Das ist ein harter Prozess. Aber deswegen sage ich ja, das Sparen allein hilft Griechenland nicht. Die Wirtschaft in Griechenland. Σε ηλικία 48 ετών, ο Σόιμπλε έγινε στόχος απόπειρας δολοφονίας που τον άφησε παράλυτο και τον καθήλωσε σε αναπηρικό καροτσάκι. Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, πέθανε στο σπίτι του το βράδυ της Τρίτης. Ένα εκρηκτικό κοκτέιλ όσων έχει χτυπήσει αυτές τις ημέρες χιλιάδες παιδιά, οδηγώντας τα στα παιδιατρικά νοσοκομεία με τα τμήματα επειγόντων να ασφυκτιούν. Στις εφημερίες η αναμονή φτάνει ακόμη και τις 5 ώρες, με τα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας να δέχονται φυσικά και σοβαρά περιστατικά της περιφέρειας. Σε έξαρση είναι και ο κορονοϊός και ο ιός του αναπνευστικού, αλλά και ο στρεπτόκοκκος και οι γαστρεντερίτιδες. Γαστρεντερίτιδα μάλλον, αλλά θα φύγουμε. Θα φύγουμε γιατί, παιδιά, είμαστε. Δηλαδή, είμαστε το 33 είναι μέσα εδώ και πολλή ώρα και εμείς είμαστε το 77 και μπορεί να κολλήσει και τίποτα άλλο και φοβόμαστε. Έχει πολύ μεγάλη αναμονή, αλλά είναι και πιο σοβαρά περιστατικά. Χαμός. Βροχίτιδα. Μακάρι να μην κολλήσουμε και COVID. Από το γιορτινό τραπέζι στα επίγοντα του νοσοκομείου. Ένα κοκτέιλ ιώσεων έξαρσης του κορονοϊού, της γρήπης και των αναπνευστικών λοιμόξεων έχει οδηγήσει εκατοντάδες γονείς και παιδιά στο νοσοκομείο και οι πολύωρες αναμονές είναι αναπόφευκτες. Γεια σας. Μπορώ από εκεί αρκετά έρχεται.
Υπάρχει μια έξαρση ιώσεων που περιλαμβάνει COVID, γρήπη, RSV, στρεπτόκοκο, αλλά και άλλους αναπνευστικούς ιούς όπως είναι ο αδενοϊός, ο εντεροϊός. Περισσότερο φαίνεται ότι πλήττονται τα παιδιά κάτω των 5 ετών. Είναι κάτι που παρατηρείται έτσι και αλλιώς σε έξαρση το χειμώνα και πολύ περισσότερο στη γιορτινή περίοδο, όπου λόγω των μετακινήσεων και των εκνορταστικών εκδηλώσεων να συγκροτίζονται. Σε εφημερία το Πέδων Αγία Σοφία και από νωρίς το πρωί στα επίγοντα ήταν δεκάδες τα περιστατικά. Δεν είναι μάλιστα λίγοι γονείς που αναγκάζονται να φέρουν τα παιδιά τους τέταρτη και πέμπτη φορά μέσα σε λίγες ημέρες λόγω του έντονου συνωστισμού και της πολύωρης αναμονής. Είναι πέμπτη ημέρα, ερχόμαστε κάθε μέρα και δεν έχουμε βγάλει άκρη ακόμα. Έχουμε πάει, έχουμε αριθμό, περιμένουμε μετά από τρεις ώρες. Προχθές την Κυριακή που ήμασταν είχε τεράστια αναμονή, περιμέναμε 60 νούμερα. Ήμασταν τουλάχιστον 4-5 ώρες εκεί γύρω. Να ψήνονται στο περιοδό τα παιδάκια να περιμένουν 4-5 ώρες είναι ανεπίτρεπτο τουλάχιστον. Από την Παρασκευή που τον πήραμε από το σχολείο. Είχε βήχα. Αν νοσούν, θα πρέπει να μένουν σπίτι μέχρι να γίνονται καλά και για να μην εξαντληθούν, αλλά και για να μην διασπείρουν παρακάτω. Και όταν πρόκειται να βρεθούν σε ορταστικά τραπέζια και σε εκδηλώσεις μαζί με ευπαθείς ιδιαίτερα ηλικιωμένους, καλό είναι να κάνουν τεστ, τα τεστ τα οποία περιλαμβάνουν γρήπη, COVID και RSV. Όπως επισημαίνουν οι παιδίατροι, οι γονείς και παιδιά θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή και να αποφεύγουν τους κλειστούς χώρους. Ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα συντονιστήκατε εδώ μαζί μας για τα νέα της ημέρας. Δίνουμε ραντεβού και πάλι αύριο στις 2 το μεσημέρι. Εύχομαι με καλύτερες ειδήσεις. Καλό απόγευμα και καλή δύναμη σε όλους μας.